Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οι διαπραγματεύσεις για την τεχνική συμφωνία της τέταρτης αξιολόγησης κορυφώνονται σήμερα Παρασκευή με στόχο την επίτευξη συμφωνίας αύριο Σάββατο. Περισσότερα θα μας πει η Βάσου Αγγελέτη. Βάσου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Υπάρχει αισιοδοξία στο οικονομικό επιτελείο ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών, έως αύριο Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα η τεχνική συμφωνία. Ο στόχος είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για το Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, την 5η 24 Μαΐου, ούτως ώστε να υπάρξει μία διαπίστωση της προόδου ως προς τα προαπαιτούμενα, αλλά και κάποια συμφωνία για το χρέος, τουλάχιστον όπως ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει θέσει αυτή την προθεσμία να προλάβει να ενεργοποιήσει το πρόγραμμά του. Ωστόσο, εκεί τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα, καθότι χθες από την Ουάσιγκτον ο εκπρόσωπος του Ταμείου, Τζέρι Ράις, χαμήλωσε τον πήχη των προσδοκιών, είπε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά πράγματα προς το χρέος, ούτως ώστε να μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία το Ταμείο. Και πράγματι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Insider.gr, που μίλησε με κορυφαίο αξιωματούχο στις Βρυξέλλες τις τελευταίες ημέρες, δεν υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα συμμετέχει, θα έχουμε ένα πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο, όπως έχουν επαναλάβει οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο παρελθόν, αυτό δεν αναμένεται να είναι καταστροφικό για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Αν και θα ήταν επιθυμητό, όπως λένε, αλλά τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται. Επομένως, μένουμε να δούμε πώς εξελιχθούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις εργασιακά, στον ΕΝΦΙΑ, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και στον νόμο Κατσέλη. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα. Είναι τουλάχιστον αισιόδοξο ότι θα προλάβουμε να κλείσουμε τα. Ναι, ναι. Ξέρουμε ότι αν δεν γίνει αύριο, δεν έχουμε τεχνική συμφωνία, σίγουρα θα έχουμε πολύ σύντομα. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος με τον οποίο συνομιλήσαμε, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στις διαπραγματεύσεις, μας είπε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για παράταση της αξιολόγησης πέραν του Eurogroup της 24ης Ιουνίου, που είναι και ο στόχος για επίτευξη συνολικής συμφωνίας για την Ελλάδα, δηλαδή κλείσιμο της αξιολόγησης και συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους για την επόμενη μέρα. Είπε ότι δεν ευσταθούν σενάρια περί παράτασης. Τα κοινοβούλια στην Ευρώπη είναι κλειστά τον Ιούλιο. Είναι οριστική και αμετάκλητη η προθεσμία της 24ης Ιουνίου. Όλες οι πλευρές προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει βούληση να κλείσουν εγκαίρως τα ζητήματα. Οπότε προχωράμε σε αυτό το πλαίσιο τις επόμενες εβδομάδες.